τόσο εγώ όσο και οι υπηρεσιακοί παράγοντες δηλώνουμε την απόλυτη ικανοποίησή μας από την εξέλιξη των έργων της Ολυμπίας Οδού, που είχαμε σήμερα την ευκαιρία να επιθεωρήσουμε για να διαπιστώσουμε πλέον η διεισόμαση, την εντατικοποίηση των εργασιών που υπάρχουν και την πιστή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που αποφασίστηκαν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και από τον Υπουργό τον Χρήστο τον Σπίρτζη σε συνεργασία με την κατασκευάστρια Κοινοπραξία. Είναι πια ορατό, πιστεύω, διαγυμνού οφθαλμού ότι έχουμε να κάνουμε με μια δραστική επιτάξη των εργασιών που θα δώσει μάλιστα και τους πρώτους καρπούς της στο κομμάτι που άμεσα θα παραδοθεί, στο κομμάτι που θα παραδοθεί εντός του Ιουλίου, δηλαδή το αυτοτελές τμήμα του αυτοκινητόδρομου από τον κόμβο της Αρχαίας Κορίνθου μέχρι και τα διόδια του Κιάτου. Ταυτόχρονα, το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα παραδοθούν οι δύο σύραγγες του Δερβενίου. Αυτό σημαίνει ότι τα χρονοδιαγράμματα τηρούνται ευλαβικά και απαρέγκλιτα και ταυτόχρονα ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και πανκινητοποίηση, θα έλεγα, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που δείχνουν καρπό και αποτέλεσμα στο έργο όπως εξελίσσεται σήμερα. Έχουμε και τις υπηρεσίες που επιβλέπουν το έργο από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών, οι οποίες έχουν καταργήσει το ωράριο Σάββατα, Κυριακές αργίες, είναι πάνω στο έργο. Έχουμε τη δραστηριοποίηση της κατασκευάστριας Κοινοπραξίας και όλων των εταιριών που συμμετέχουν στην κατασκευή σε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να κατακτηθεί αυτό που ονομάσαμε εθνικό στόχο. Η παράδοση δηλαδή του συνόλου του έργου μέχρι το Μάρτιο του 2017. Όταν αναλάβαμε τόσο ο Υπουργός ο Χρήστος Σπίρτζης όσο και εγώ στη Γενική Γραμματεία Υποδομών, οι ρυθμοί στο έργο ήταν οχελικοί. Η απορρόφηση που αντιστοιχεί σε εκτελούμενες εργασίες ήταν της τάξης των 4 με 6 εκατομμύρια ευρώ το μήνα τους πρώτους μήνες του 2015. Αυτή τη στιγμή οι εργασίες έχουν εντατικοποιηθεί τόσο πολύ που έχουμε φτάσει σε απορρόφηση που αγγίζει τα 30 εκατομμύρια ευρώ το μήνα και θα συνεχίσουμε με ακόμα περισσότερους έντονους ρυθμούς ώστε ο εθνικός στόχος να υπερκαλυφθεί και το εθνικό στοίχημα να κερδιθεί, γιατί είναι ένα στοίχημα που δεν αφορά μόνο το Υπουργείο μας, δεν αφορά μόνο τον κατασκευαστικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, αλλά αφορά πάνω απ' όλα τους Έλληνες πολίτες που από το υστέρημά τους χρηματοδοτούν σήμερα τα μεγάλα έργα της χώρας. Για τον νομό Κορυνθίας έχει ιδιαίτερη σημασία ότι στη συμφωνία που πετύχαμε προβλέπεται η κατασκευή ενός παράπλευρου δρόμου του αυτοκινητόδρομου, ενός service road, από τον κόμβο της Αρχαίας Κορίνθου, εδώ που βρισκόμαστε τώρα δηλαδή, μέχρι τα διόδια του Κιάτου. Είναι ένας δρόμος με εξαιρετικά κρίσιμη σημασία για τον νομό, καθώς θα αποσυμφορήσει την κορεσμένη ήδη κυκλοφορία στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και θα αποκαταστήσει συνθήκες οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής άνεσης για όλους τους πολίτες του νομού Κορυνθίας, αλλά και όσους διέρχονται από αυτό το δρόμο, και είναι πάρα πολλοί. Καθώς, όπως γνωρίζετε, η παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου, Αθηνών Πατρών, κόφτε αυτό και το συνεχίζουμε. Όπως όλοι γνωρίζετε, η παλιά Εθνική Οδός Κορίνθου Πατρών είναι από τους δρόμους με πάρα πολλά ατυχήματα, ένας δρόμος που πάσχει τόσο από άποψη οδικής ασφάλειας όσο και από άποψη συντήρησης. Άρα, με τη δημιουργία ενός παράπλευρου δρόμου από τον κόμβο της Αρχαίας Κορίνθου μέχρι και τα διόδια του Κιάτου, αποκαθιστούμε τις συνθήκες οδικής και κυκλοφοριακής ασφάλειας, δημιουργούμε μια νέα αρτηρία αποσυμφόρησης του παράπλευρου οδικού δικτύου και ταυτόχρονα πιστεύω ότι με τις προσπάθειες που θα γίνουν τόσο από την κατασκευάστρια Κοινοπραξία, όσο και από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών που θα χρηματοδοτήσει τους Δήμους, θα έχουμε και γρήγορες και μεγάλες και εκτεταμένες αποκαταστάσεις στο παράπλευρο δίκτυο που έχει ήδη επιβαρυνθεί πάρα πολύ σε φθορές από την κυκλοφορία βαραίων οχημάτων και τη λειτουργία των εργοταξίων όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Κλείνοντας, θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι η πορεία για την κατάκτηση αυτού του στόχου που υπάρχει και για την Ολυμπία Οδό, το Κόρυθος Πάτρα δηλαδή, αλλά και για όλους τους αυτοκινητόδρομους, είναι απαρέγκλητη. Αυτή τη στιγμή είμαστε ικανοποιημένοι γιατί βλέπουμε ότι οι κατασκευάστες εταιρείες τηρούν τα συμφωνημένα, είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα και πολλές φορές μπροστά από αυτό και θεωρώ ότι τον Μάρτιο του 2017 θα μπορούμε όλοι να απολαύσουμε τα αναπτυξιακά ωφελήματα ως πολίτες, ως τοπικές κοινωνίες αλλά και ως Ελλάδα από τα μεγάλα έργα τα οποία ολοκληρώνει τώρα το Υπουργείο μας και η Γενική Γραμματεία Υποδομών.
Να πούμε μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτού του τμήματος που θα παραδοθεί τις επόμενες μέρες. Το τμήμα Αρχαία Κόρινθος μέχρι τα διόδια του Κιάτου είναι σχεδιασμένο με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση και λωρίδα έκτακτης ανάγκης μεγάλου πλάτους ώστε, και κεντρική νησίδα αυξημένου πλάτους, ώστε εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες το επιτρέψουν, το απαιτήσουν τα επόμενα χρόνια, να μπορεί να διαμορφωθεί με τρεις λωρίδες ανακατεύθυνση και λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Επίσης, τα τεχνικά είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο, με τέτοιο άνοιγμα, ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσουν αυτό το σκοπό. Εκτός από αυτό, θέλω να πω ότι σε αυτό ειδικά το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου παρουσιάστηκαν πολλά αρχαιολογικά ευρήματα που καθυστέρησαν την ολοκλήρωσή του. Αυτά με εντατική προσπάθεια όλων ξεπεράστηκαν. Αυτές οι ανασκαφές που έγιναν αποκάλυψαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα, τα οποία θα εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κορίνθου και για τα οποία το Υπουργείο, με δικές του δαπάνες, στο Υπουργείο Υποδομών, κατασκεύασε δύο αποθήκες προκειμένου να μπορεί η εφορία αρχαιοτήτων Κορίνθου να έχει τη συντήρηση και την εποπτεία τους για όλο το διάστημα που απαιτείται για την ανάδειξη αυτών των αρχαιολογικών καταλήπων. Χρειάστηκε η κατασκευή αυτού του έργου να λαμβάνεται υπόψη σας συνεχώς και το γεγονός ότι υπάρχουν ευρήματα αρχαιολογικά σε αυτό το τμήμα? Ασφαλώς, διότι ο αρχαιολογικός νόμος στην Ελλάδα είναι δρακόντιος, θα έλεγα, με βάση την νομοθεσία που υπάρχει. Καμία εργασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί στον αυτοκινητόδρομο αν δεν γίνουν όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για την τεκμηρίωση των αρχαιοτήτων και είτε την κατάχωσή τους, που ήταν το σύνηθες, είτε και μερικές φορές την αποδόμησή τους, που κρίθηκε αναγκαία γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε καθυστερήσεις στο μέλλον λόγω του? Όχι. Όλα αυτά είναι στο παρελθόν πλέον, είναι πίσω μας, τα έχουμε αφήσει πίσω. Όλο αυτό το διάστημα όμως, το οποίο το έργο κατασκευαζόταν, η ενασχόληση της υπηρεσίας με τα προβλήματα των αρχαιοτήτων, γιατί χρειάστηκε ακόμα και να τροποποιήσουμε το βασικό σχεδιασμό του έργου σε κάποιες περιοχές. Μία από αυτές ήταν και εδώ, στο Λουτρό. Μπορέσουμε να τροποποιήσουμε λοιπόν, κρίθηκε αναγκαίο να τροποποιήσουμε το σχεδιασμό, προκειμένου να αποφύγουμε την καταστροφή αρχαίων, τα οποία ήταν πολύ σημαντικά και το Υπουργείο Πολιτισμού έκρινε ότι δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να καταστραφούν. Ευχαριστούμε και το Γενικό Γραμματέα Υποδομών που είναι εδώ, αλλά και τους εκπροσώπους του Υπουργείου και της ΕΙΔΕ που έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, αλλά και τους εκπροσώπους των εταιριών. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στο γεγονός ότι τα έργα προχωρούν κανονικά, με πολύ ταχύς ρυθμούς, και αυτό μπορώ να το διαπιστώσω και εγώ πηγαίνοντας στο Ξυλόκαστρο, σε αντίθεση με την πανοκρουσίες του παρελθόντος, όπου είχαμε γένεια επί εγγενείων και δεν προχωρούσανε τα έργα παρά τις βαρύγδουπες ανακοινώσεις, πρέπει να το πούμε και αυτό, και θα το πούμε και πολύ σύντομα στο κομμάτι Κόρινθος Κιάτο που θα εγκαινιάσουμε. Είναι ένα έργο υποδομής, αλλά πέρα από το έργο πρέπει να σταθούμε και σε 2-3 πράγματα. Το βασικό είναι το παράλληλο δίκτυο που είπε και ο Γενικός Γραμματέας Κόρινθος Κιάτο, που θα αποσυμφορήσει την Παλιά Εθνική Οδό, τα ανταποδοτικά των εταιριών προς τις τοπικές κοινωνίες, τα οποία έχουν μπει σε μια τελική συμφωνία, τη χρηματοδότηση των Δήμων από το Υπουργείο για την αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και τα αναλογικά διόδια που, σύμφωνα και με την εικόνα που μας έδωσε ο Γενικός Γραμματέας, από τον Αύγουστο του 2017 θα αρχίσουν να λειτουργούν. Θα λειτουργήσουν με υβριδικό σύστημα, το οποίο είναι εφαρμοσμένο και θα είναι με χιλιομετρική απόσταση. Οπότε το περιμένουμε αυτό και νομίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό και δίκαιο για τις τοπικές κοινωνίες.